σκοπός της σημερινής μας συνέντευξης είναι να εξηγήσουμε ορισμένα θέματα που αφορούν την ακτοπλοϊκή σύνδεση του νησιού μας με το κέντρο και αυτά που δεν μπορέσαμε χθες λόγω της ημέρας της απεργίας να αναπτύξουμε και του περιορισμένου χρόνου. Σε αυτά λοιπόν που θέλω να εστιάσω την προσοχή είναι ότι βρισκόμαστε στο πλευρό και του Περιφερειάρχη και του Δημάρχου. Βρισκόμαστε στο πλευρό των τοπικών αρχών και αυτά τα οποία μπορούμε να δώσουμε τα στοιχεία να βοηθήσουν τους άρχοντες, τους τοπικούς εδώ, να έχουμε καθημερινή σύνδεση με το κέντρο, δηλαδή τον Πειραιά. Όσον αφορά τώρα το Συμβούλιο Νησιωτικής Πολιτικής, εάν αυτό εφαρμοστεί και είχε εφαρμοστεί, θα ήταν σε πιο καλύτερες βάσεις και η κοινωνία εδώ, η τοπική, και δεν θα είχαν εξάψει ούτε τα πάθη ούτε τις αντιδικίες. Διότι υπάρχει το άρθρο 33 στο Συμβούλιο Νησιωτικής Πολιτικής που δεν αφήνει κανέναν εκτός, όλους τους παράγοντες, τους τοπικούς, τους αναφέρει μέσα, πρέπει να συμμετάσχουν. Και το άρθρο 32, το οποίο λέει ανάλυση των συνεπειών από τις ρυθμίσεις, εφαρμογή της αρχής της νησιωτικότητας, που σημαίνει τι αντίκτυπο έχει στην τοπική κοινωνία αυτές οι ρυθμίσεις που θα γίνονται από το Συμβούλιο της Νησιωτικής Πολιτικής προς τη σωστή κατεύθυνση. Αυτό είναι. Ένα άλλο που πιθανόν γίνεται από άλλο συμβούλιο, όχι πιθανόν δεν το γνωρίζουν πολλοί. Υπάρχει το Συμβούλιο Αυτοπλοϊκών Συγκοινωνιών, που αυτό και αυτό εδρεύει στο Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας και είναι υπό την εποπτεία του εκάστοτε υπουργού. Αυτές είναι δομές που δεν υπήρχαν στο σχέδιο νόμου του 2001 και προσθεθήκανε με το 2013. Λέει ότι, σας αναφέρω μόνο αυτό, η εκτέλεση των δρομολογίων είναι υποχρεωτική για ένα έτος από τη δρομολόγηση στη συγκεκριμένη γραμμή. Ξεκάθαρο νόμος του κράτους. Πώς θα βγούμε τώρα από αυτό το τέλμα? Τι προτάσεις υπάρχουν από την επιστημονική πλευρά της μελέτης που έκαναν? Διότι και τι αναφέρεται, και σας το δείχνω. Στον πάτο βρίσκονται τα μαργαριτάρια, που τα μαργαριτάρια είναι τα πλοία. Πώς μπορούμε λοιπόν να βγούμε? Και αυτά που θα πρέπει να γνωρίζει και ο πληθυσμός γενικά και οι παράγοντες είναι ότι δυστυχώς η ναυτιλία είναι φθήνη καθημερινά. Η ναυτιλία η ακτοπλοϊκή και φθήνη από στατιστικές και της μεταφορικής κινήσης σε ανθρώπινο δυναμικό με αντίθεση αύξηση στο σαρωνικό κόλπο. Εκεί αυξηθήκαν, άρα τι παίζει ρόλο? Η ανέχεια του κόσμου, πρώτον και κύριο. Πώς μπορούμε λοιπόν να πούμε ότι για ένα χρόνο θα έχουμε καθημερινά πλοία στο νησί μας? Υπάρχουν ορισμένες προτάσεις, για να είμαι πιο σύντομος, και η μία από αυτή την πρόταση είναι... Πριν φτάσω εκεί, θα σας πω ότι το ΦΠΑ είναι 13% για τους επιβάτες, 23% για τα οχήματα και έχει υπολογιστεί ότι η συνολική επιβάρυνση ενός εισιτηρίου από τη φορολογία και τις κρατήσεις υπερτρίτων, δεν είναι ώρα να σας εξηγήσω τα υπερτρίτων, ασφάλειες, PNI,
και την protection and indemnity και όλα αυτά είναι νομικής φύσεως θέματα. Τα γνωρίζω, είναι το αντικείμενό μου αυτό, δεν έχω το χρόνο. Είναι περίπου 22% για τους επιβάτες και 32% για τα αυτοκίνητα και τα φορτηγά. Εκείνο που προτείνουν είναι πιο η χρονονάβλωση των πλοίων. Δηλαδή να γίνει χρονονάβλωση και στα αυτοπλοϊκά. Τις χρονοναβλώσεις τις έχουμε εμείς στα φορτηγά. Το λεγόμενο time charter, που σημαίνει μία σύμβαση άδεια σκοπιμότητος από το Υπουργείο προς τους πλειοκτήτες ή διαχειριστές για ένα χρόνο ή και 4 χρόνια. Που σημαίνει τι, του δίνεται η δυνατότητα και εξέβρεσης πιο φθηνού καυσίμου στην ελεύθερη αγορά. Διότι το καύσιμο πολλές φορές είναι 52% των εσόδων των βαποριών. Έκδοση εισιτηρίων και πολλά άλλα. Επιγραμματικά θα σας το διαβάσω. Λέει, σε επίπεδο αναδιαμόρφωσης του λειτουργικού μοντέλου των εταιριών, η ελαχιστοποίηση του ΦΠΑ θα συνδράμει σαφώς τον επιμερισμό των οφειλών σε ολόκληρο το τουριστικό προϊόν της χώρας και όχι μόνο στην ακτοπλοεία. Επίσης, σε λειτουργικό επίπεδο, οι εταιρείες θα έπρεπε να τους δίνεται η δυνατότητα να έχουν ευελιξία στον αριθμό του ξενοδοχειακού προσωπικού, ανάλογα με τον αριθμό των επιβατών και τη ζήτηση ανά περίοδο. Παράλληλα, θα μπορούσε να εφαρμοστεί συνολικός και κοινός τρόπος προμηθειών καθώς και υπηρεσιών όπως ασφάλειες, καλύψεις P&I και μια ακόμα ενδιαφέρουσα